Με μεγάλη ικανοποίηση αλλά και αίσθημα ευθύνη, υποδέχομαι τη νέα πενταετή συμφωνία αμοιβαία αμυντική συνεργασία Ελλάδα-Ηνωμένων -ΥΠ. Η υπογραφή τη σφραγίζει την ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και ταυτόχρονα αποτελεί ηχηρή ψήφο εμπιστοσύνη προ τη χώρα μα ω πυλώνα σταθερότητα και ασφάλεια στην ταραγμένη περιοχή μα. Στο εξή, οι Ηνωμένε Πολιτείε ενισχύουν το στρατηγικό του αποτύπωμα στην Ελλάδα σε περιοχέ κρίσιμη σημασία, σε μια ακτίνα από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Και μάλιστα σε μια περίοδο αναπροσαρμογής των διεθνών ενδιαφερόντων τους. Αναπτύσσουν επίση τι αμυντικέ επενδύσει τους σε υφιστάμενε εγκαταστάσει, ενώ δεσμεύονται για την αποκοινού αντιμετώπιση απειλών ή προκλήσεων εναντίον τη πατρίδα μα. Πρόκειται για επιτυχία της χώρας, της κυβέρνησης και του Υπουργού Εξωτερικών που υπογράφει αυτήν την ώρα την ανανέωση της συμφωνίας με τον Αμερικανό ομολογό του. Πολύ περισσότερο, καθώς αυτή θα συνοδεύεται και από επιστολή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Μπλίνκεν, με την οποία οι ΗΠΑ διακηρύσουν την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας, της ακαιρεότητας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Μετά τη στρατηγική εταιρική σχέση αμοιβαίας αμυντικής σύνδρομης με τη Γαλλία, η χώρα μας προσθέτει έτσι έναν ακόμα κρίκο στην αλυσίδα των διμερών συμμαχιών της, θωρακίζοντας τα εθνικά τη συμφέροντα και τον δυναμικό γεωπολιτικό της ρόλο, ενισχύοντας την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα, αλλά και τους διατλαντικούς δεσμούς, αλλά και υπογράφοντας συμφωνίες που εκπέμπουν μηνύματα ειρήνη και σταθερότητα η σημερινή θετική εξέλιξη, είναι το αποτέλεσμα της μεθοδικής και συχνά αθόρυβης κυβερνητικής πολιτικής που εξελίσσεται σταθερά, εδώ και δύο χρόνια, με άξονες στην ενεργητική διπλωματία και την αμυντική εγρήγορση. Έχοντα ω πρώτο τη μέλημα την ασφάλεια και την πρόοδο τη πατρίδα. Και ω ανταλλάντε τη πηξίδα τη, το διεθνέ δίκαιο, την ειρήνη και τη συνεργασία των λαών παντού και ιδίω στη Μεσόγειο.